Ελληνικό καφέ σήμερα, μετά από πάρα πολύ καιρό έφερα για να πιω και θυμήθηκα τον ελληνικό καφέ, τον λέγανε παλιά κιόλα, ξέρετε, γύριζε ανάποδα, είχε πιατάκι κτλ. Αλλά λείπει το πιατάκι, λείπει κάποιος να μου πει τον καφέ, όχι να μου τον πει, τον καφέ θα τον πιω εγώ, κάποιος να μου τον πει. Νατάσα, λες καφέ, για έλα. Το φλιτζάνι, το φλιτζάνι. Νατάσα μας, Νατάσα Κουβελά. Γεια σας, τι κάνετε. Γεια σας. Λέει και το φλιτζάνι, φαντάζομαι, κάτσε να ρωτήσω, λες το φλιτζάνι. Δεν το λέω, όχι. Δεν το λες. Γεωργία, ξέρεις, πες μου ότι ξέρεις. Να το λέω όχι, αλλά έχω δει. Έχεις δει. Έχω δει. Γιατί αυτοί που το λένε ξέρουνε. Πάμε να παίξουμε, όποιος γυρίζει. Κερδίζει. Κοιτάω το δικό μου καφέ και ρε μπαγάση, φανταστείτε. Βλέπω θα πάρετε λεφτά. Βλέπω θα πάρετε 100 ευρώ τώρα. Λες να έχω δίκιο. Για να δω. Λέψω μαγιά. Η κατηγορία είναι γη και φύση. Γη και φύση. Μία έννοια αφορά γη και τη φύση. Έχει πατήσει πιο γρήγορα η Γεωργία. Κρίσταλη πάγου. Έτσι, μπράβο. Μετά τους κρυστάλλους του Πάμι Κιάμου είναι και οι κρυστάλλοι πάγου που δίνουν 100 ευρώ. Το πέτυχα. Είδα το κατοσταρικό σου. Θα στον πάω μετά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Βλέπετε ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή αρχή. Ξεκινάμε με τη Γεωργία. Πρώτος γύρος. Καλώς και να. Λοιπόν, δεν χρειάστηκε να κάνεις πολλές προβλέψεις. Όπως το είπα, έτσι έγινε. Τώρα τα υπόλοιπα δεν τα βλέπω θολά. Έχει γίνει το κατακάθιδε. Πρέπει να κάνω κάτι να ξεκαθαρίσει. Να κάνεις εσύ κάτι. Αυτό που βλέπω σίγουρα είναι. Είναι 2 μέτρα η Γεωργία. 2 μέτρα. Με το πιο χαμηλό παπούτσι που μπορεί να σκεφτεί κανείς. Κάπου τα αξιοποίησες αυτό, φαντάζομαι, αθλητισμό. Εννοείται, εννοείται. Παίζω χρόνια handball. Handball, ε. Ναι. Αυτή την απάντηση δεν την περίμενα. Αγαπάμε handball, να ξέρεις. Αγαπάμε. Η καταγωγή σου. Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονικά. Και σε ποια είναι ας πούμε, η πιο σπουδαία στιγμή επαγγελματικά στο handball που έχει φτάσει. Το double με τον Μπάουκ. Τι είπες τώρα, Γεωργία! Θέλει να με τρελάνει. Αγαπημένο του. Θέλει να με τρελάνει. Όχι, είσαι. Λοιπόν, Γεωργία μου, θέλω να σα χαρώ για τι χαρέ που μου δώσατε. Κοιτάξτε το ύψο, το βλέπετε διαφορά. Τι βλέπετε. Πάμε, Γεωργία μου, εδώ να τα. Εδώ, αυτό το βλέπετε. Έτσι. Έτσι έρχονται τα double. Δεν θέλω να πω άλλο λόγια, μην το χαλάσουμε. Μένω με αυτή τη γλύκα εγώ. Εγώ έτσι ω παοξή, αλλά εν πάση περιπτώσει και να μην είμαι παοξή, χαίρομαι πάρα πολύ που έχει φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο και έλα να διαφημίσουμε το handball μέσα από σένα, Γεωργία. Πρώτη κατηγορία, καμία σχέση με handball. Δεν πειράζει. Ποια είναι. Παροιμιώδης φράση. Παροιμιώδης φράση. Καλή αρχή. Πρώτο σύμφωνο για 100 ευρώ δώρο επιταγή. Ωραίο ξεκίνημα. Το σίγμα. Είναι η δική σου αυτή η επιταγή. Μπράβο, να τα 100 ευρώ από τον Γαλαξία. Ταφ. Πάρα πολύ ωραία. Κάπα. Ωραία. 3,70 έχεις αυτή τη στιγμή. Μπορώ να αγοράσω το αλφα. Εξαιρετικό. 5 αλφα. Κάτι φαίνεται, κάτι φαίνεται. Λοιπόν, 2,70. Έλα, ήσουν άτυχη εδώ. Έπεσε στο μείον 50%, χάνει τα μισά, όχι τα δώρα. Δηλαδή το κατοστάρικο του Γαλαξία θα μείνει στα χέρια σου, αλλά τα υπόλοιπα χρήματα που είχε μαζέψει τα χωρίζουμε δια-δύο. Αυτή τη στιγμή είσαι στα 185, αλλά χάνει τη σειρά σου. Και έρχεται να παίξει ο φίλος μου Μάνος. Έλα, Μάνο μου. Καλώς τον, ναι. Για handball δεν σε κόβω. Όχι, όχι, καμία σχέση. Ωραίο το μουστάκι. Όπα, είπε. Την προφορά την ακούσατε τώρα. Αν δεν είσαι από την Κρήτη, σήκω, φύγε μόνο σου. Είμαι από Κρήτη, από Ηράκλειο. Μέσα από την πόλη ή κάποιο συγκεκριμένο.
Είμαι από ένα χωριό νότια του Ηρακλείου. Το θυμίσουμε. Ποιο είναι? Χάρακας. Από το Χάρακα έχω πάει προς τα εκείνα τα μέρη, Μύρες, Χάρακα κτλ. Κάτω έχω περάσει. Πολύ κοντά, πολύ από κοντά. Εκεί. Γι' αυτό το θυμάμαι, δεν έχω πάει στο χωριό σου βεβαίως, αλλά έχω περάσει. Καλή επιτυχία και σε εσένα, Μάνον. Καλή αρχή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Μάνο, σε ακούμε. Ρο. Είναι διπλό. Πήρες 40. Οφείλεις να γυρίσεις. Πάμε για μεγάλο ποσό και είναι το κατοστάρικο. Νι. Το νι, παρακαλώ, νησί. Μπράβο, να το κατοστάρικο. 140 ευρώ για το Μάνο. Μάλιστα, ερωτηματικό. Ας πάμε στο γράμμα. Μη. Οκ. Εδώ βέβαια να σου πω ότι έχει φτάσει στα 190. Όχι τεράστιο ποσό, αλλά όχι και ποσό του πεταματού. Θέλει να ρισκάρεις αυτό το ποσό για το ερωτηματικό. Μπορεί να βρεις από κάτω 500, μπορεί να βρεις και χρεοκοπία και να χάσεις αυτά τα 200, σχεδόν 200 ευρώ που έχεις μαζέψει. Να το σηκώσω. Το σηκώνουμε. Έρχομαι να βοηθήσω την κατάσταση. Για να δούμε εάν στην Κρήτη θα πάει το πρώτο 500άρικο της ημέρας. Όχι, θα πάει η πρώτη χρεοκοπία της ημέρας. Έχασες μόλις 190, είναι μικρή η ζημιά λοιπόν. Αυτό. Οπότε το ρίσκο θα το έπαιρνε, φαντάζομαι, το μεγαλύτερο κομμάτι των παιχτών που θα έρχονταν εδώ πέρα, σαν ποσοστό. Εδώ ήταν, παιδιά, το 500άρι και ο Γιώργος έχει έρθει ήδη στη θέση του. Καλώς τον Γιώργο, το φίλο μου. Με ανοιχτό 500 ευρώ πια, χωρίς καμία χρεοκοπία, σε καλωσορίζω. Επειδή φτάνουμε προς τη λύση, για γύρνα και θα τα πούμε μετά εμείς. Το λάμδα. Εδώ θα φανεί αν ψιλοξέρεις το γρίφο και αυτό το γράμμα εμένα μου δείχνει ότι τον ψιλοξέρεις. Μόνο την τρίτη λέξη. Άρα σου έχει μείνει η τρίτη λέξη. Είμαι σίγουρος. Οκ. Τι θες να κάνουμε, έχεις 100 ευρώ. Θα γυρίσω. Να γυρίσουμε. Τώρα θα φανεί πόσο σίγουρος είσαι από το γράμμα. Το γάμα. Το γάμα. Ωραία. Θα γυρίσουν και τα 500 και... Είναι και τα 500 μέσα, έχεις απόλυτο δίκιο. Έλα. Θα δοκιμάσω από το Δέλτα. Το Δέλτα λοιπόν. Και αυτό που σκεφτόσουν και ίσως λίγο έτσι είχες μια αμφιβολία, όντως αυτό είναι, θα πάρεις 150 ευρώ με τη λύση του γρίφου τώρα. Κλώτσισε την καρδάρα με το γάλα. Κλώτσισε την καρδάρα με το γάλα. Αυτή είναι μια πολύ γνωστή παρεμιλώτη φράση. Τη λέμε πολύ πολύ συχνά και τη λέμε πολύ συχνά να ξέρεις και στον τροχό της τύχης που κάποιοι παίκτες, ξέρω εγώ, μαζεύουν 1.000-1.500 ευρώ και στο τέλος λένε ένα γράμμα που μας αφήνουν έτσι και λέμε πάει, την κλώτσε και χύθηκε το γάλα. Πάει η καρδάρα. Μην είμαι εγώ με αυτό. Εσύ δεν είσαι τώρα. Εσύ την καρδάρα την πήρες όχι γεμάτη, είχε λίγο γαλατάκι αλλά δεν είχε ξεχυλήσει. Δηλαδή εκεί. 150 ευρώ για το φίλο μου τον Γιώργο με τον οποίο δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, έτσι. Δεν ανταλλάξαμε κουβέντα, τίποτα δεν προλάβαμε να πούμε. Μόνο λεφτά του δώσαμε. Τέτοιοι είμαστε εμείς. Δεύτερος. Και σε αυτό το γύρο παίζει πρώτος ο Μάνος, πριν γυρίσουμε μια κατηγορία. Η κατηγορία είναι «Το έκανε και αυτό». Το έκανε και αυτό. Ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι είναι γνωστοί για μια ιδιότητά τους, ειδικά έτσι, οι διάσημοι. Ένα πρόσωπο που είναι γνωστό και για αυτό, όχι, για αυτό δεν είναι γνωστό, για το άλλο είναι γνωστό. Ξεκινάμε με δωρεάν φωνήεν, καλά έκατσε. Έμσιλον. Τσάμπα είναι, πάρε πράγμα, γλίτωσες 100 ευρώ. Πάρα πολύ ωραίο το ξεκίνημα αυτό. Σίγμα. Το πιο σημαντικό βεβαίως είναι να βρούμε το πρόσωπο, το διάσημο πρόσωπο και μετά να δούμε τι είναι αυτό που έκανε. Είναι γνωστός. Φαντάζομαι πριν γίνει διάσημο. Ρο. Εδώ είσαι άτυχος. Γιώργο, έλα βρε αδερφέ να σε γνωρίσουμε κιόλας. Δεν είπα μια κουβέντα, μόνο λεφτά ρε θες να πάρεις. Πες μας και μια κουβέντα για σένα. Από πού είσαι? Από Θεσσαλονίκη. Όπα, έχω δύο Θεσσαλονίκιους σήμερα εδώ. Αλλά κατάγεσαι και εσύ από Κρήτη, τρέλανε με. Καταγωγή είναι από Μάνη. Εντάξει, το πήγε για την άλλη. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλη αυτή η απόσταση. Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Μάνη. Από Σέρες, ποντίο μητέρα. Λοιπόν,
Άρα στη Θεσσαλονίκη έχεις μεγαλώσει ουσιαστικά. Μεγάλωσα Θεσσαλονίκη, γεννήθηκα Γερμανία. Έχεις μείνει καθόλου στη Γερμανία? 6 μήνες και μετά Ελλάδα. Καμία σχέση. Απολύτως. Οπότε έχεις γυρίσει στην Σαλονίκη. Και τι κάνεις Σαλονίκη? Εκπαιδευτικός είμαι, δουλεύω σε σχολείο, στο πρώτο γυμνάσιο Πυλοκήπων. Τέλεια, πάμε. Το ΤΑΦ θα πω. Κρίμα. Κρίμα. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μόνο 100 ευρώ από αυτό το πενταπλό γράμμα για τον φίλο μου τον Τζόρτζ που έχει κοινή πορεία με τη Δέσποινα Βανδύ. Γεννήθηκε στη Γερμανία και μετά ήρθε σε Βόρεια Ελλάδα. Αυτό. 100 ευρώ από ένα φωνήν. Θα ξοδεύεις κιόλας, τέτοιος είσαι. Για να δω που κινούμαστε. Το σέβομαι, έλα. Το Α. Είναι καθαρά δική σας η επιλογή το πότε θα ξοδέψετε τα χρήματα που έχετε στα χέρια σας. Ωραία. Αρκετά Α, δεν πήγε άσχημα αυτή η επιλογή. Να γυρίσουμε, παρακαλώ. 6 συγκεκριμένα. Όχι. Χάνεις τη σειρά σου. Γεωργία. Όχι, δεν έχουμε κάπα. Μάνο. Άλλη μια φορά που εμφανίζεται η φέτα που παίρνει τα μισά λεφτά από έναν παίχτη. 100 ευρώ θα κοστίσει αυτό στο Μάνο. Έλα, Γεωργάρα μου. Σχεδόν το έχω βρει, πιστεύω. Οπα, καλή αυτή η πληροφορία, αλλά... Ξέρω το όνομα. Να σου πω κάτι άλλο που θα σε επηρεάσει ακόμα περισσότερο. Δεν έχω λεφτά. Πόσα λεφτά δεν έχεις να ξέρεις. Έλα. Πάντως, μπράβο που το έχεις βρει. Εγώ δεν μπορώ να διακρίνω κάτι αυτή τη στιγμή. Για να σε δω. Θα πω το Λάμδα. Ωραία. Άρα έχεις μία μάχη αυτή τη στιγμή με την τύχη σου, γιατί αν ξέρεις γράμματα, σου λείπουν τα ποσά. Τώρα έχεις μόνο 40 ευρώ. Σε ευχαριστώ γιατί με αυτό το Λάμδα κατάλαβα τι παίζεται. Έλα. Από το Γάμα. Ελπίζω τώρα να πάμε σε πιο πολλά λεφτά. Πρέπει. Ούτε τώρα, το μεγάλο. Δεν πειράζει, μάζευε, μάζευε. Θα πω το πι. Αν και ήταν διπλό και το σκέφτηκες λίγο. Ναι, το σκέφτηκε λίγο αργά, αλλά όπως και να έχει, έφτασε τα 180, σαφέστατα καλύτερα από τα 100. Δεν βοήθησε και το όνομα. Επάνω το πρόβλημα. Ναι. Ωραία. Ωραία, ψώνια. Το μη. 100 ευρώ είναι μια χαρά να έρθουν τώρα. Παρακαλώ το μη, το οποίο έρχεται στη λέξη που γνωρίζεις βεβαίως. Αυτός είναι ένας από τους πιο ωραίους γρίφους στην ιστορία τραγουδιστικής. Το λέω εγώ επειδή ασχολούμαι γι' αυτό αλλιώς. Είναι τελείως προσωπικά για μένα είναι ο γρίφος ωραίος, επειδή έχει το συγκεκριμένο... Το συγκεκριμένο! Δεν λέω άλλα τώρα, μετά θα τα πούμε όλα. Μην τα πεις, μην γυρίσω πεις. Πάλι. Να γυρίσεις. 6-2-90. Διακόσια επιτέλους το ποσό ήρθε, έλα. Ναι. Δεν είναι 200, είναι πολύ περισσότερα! Αυτό είναι ένα χιλιάρικο ολόκληρο. 1290, το νου σου. Θα αγοράσω φωνήεν, γιατί δεν είμαι ακόμα σίγουρος για το όνομα. Ωραία, δεν είναι σημαντικό, παιδιά, τώρα το παιχνίδι. Έχει φτάσει σε πολύ ωριακό σημείο σε αυτό το γύρο. Από το Γιώτα. Σίγουρα υπάρχει, το ξέρουμε όλοι, το βλέπουμε όλοι. Δεν βοήθησε, αλλά... Επειδή όμως υπάρχει έστω και ένα στο όνομα, κάτι σου έχει δώσει. Νομίζω ότι ξέρω το όνομα, αλλά θα δοκιμάσω να αγοράσω πρώτα ένα φωνήν ακόμα, για να σιγουρευτώ. Ναι. Θα πάρω το όμικρον. Και έχει ένα σύμφωνο, λογικά. Άρα... Θα δοκιμάσω... Ξέρεις και το σύμφωνο. Σύμφωνο το ξέρω, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, χάνει σειρά σου. Α, ξέρεις το γρίφο. Δεν είμαι, νομίζω. Θα δοκιμάσω. Πάμε, είναι πολλά λεφτά. Πάμε. Ο Dwayne Johnson ήταν επαγγελματίας σπαλιστής. If you smell what the rock is cooking. Έτσι, μπράβο.
Λοιπόν, ο Dwayne Johnson, τον οποίο νομίζω θα βρούμε πολλές φορές μπροστά μας, ο Αμερικανός ηθοποιός για τους περισσότερους. Βεβαίως στην Αμερική έκανε τεράστια καριέρα ως ένας φοβερός επαγγελματίας παλαιστής. Κατσέρ, να το πω έτσι πιο επαγγελματικά. Προσέξτε, αθλητής ηθοποιός από Σαμόα, παρακαλώ. Από τη Σαμόα. Είναι σόι, οι Σαμοιανοί πάρα πολύ δυνατοί στην πάλη. 1240 βρήκε στο τελευταίο γύρισμα το καλό. Το 200, το πενταπλό και εκεί έχτισε τη διαφορά σου. Μπράβο, ρε Γιώργο. Εδώ πραγματικά απέδειξε ότι όποιο γυρίζει. Κερδίζει. Το έκανε πράξη και έδειξε σε όλου ότι αυτό ακριβώ συμβαίνει. Τρίτο γύρο. Με τη φορά που πήρε, Γιώργο, έλα να συνεχίσει. Γιατί όποιο παίρνει φορά, μπράβο, το σταματάμε. Έτσι είναι τα πράγματα. Η κατηγορία είναι στην κτηνοτροφία. Καμία σχέση, πέρασαμε σε τελείως άλλο level, έτσι. Ναι. Μία έννοια που αφορά στην κτηνοτροφία. Θα δοκιμάσω αυτό το TAF. Το TAF. Εντάξει. Κοιτάξτε, δεν κάνεις καμία, πώς το λένε. Δεν πες κανένα φοβερό ρίσκο. Το TAF είπες, δεν είπες. Το ψή, ας πούμε. Έλα. Το σίγμα. Ωραία. Ήταν εκεί το περίμενα. Να, όμως που υπάρχει εκεί στο τέλος. Ναι. Και πουθενά αλλού όμως. Αυτά τα 50 που έβγαλες, τα κράτησες. Είχα πάρει φορά να πω τα έχασες, αλλά ευτυχώς για σένα δεν έγινε κάτι τέτοιο. Θα πω το νι. Ένα-ένα. Σιγά-σιγά, προς τη δόξα τραβάς. Δεν σε φοβάμαι με τα χαμηλά ποσά, γιατί στην αρχή είπας έτσι και μετά απογειώνεσαι. Από το ρο. Επιτέλους ένα καλύτερο γράμμα. Και για πρώτη φορά βρίσκουμε ένα ρο και στην πρώτη λέξη. Έχεις 160. Αγοράσου το έψιλον. Το 50 σε αυτό το γύρο είναι το ταβάνι σου, έτσι. Ναι, δεν... θα πω το μη. Δεν έχουμε μία εδώ. Βάζεις μία ανωτελεία, έρχεται η Γεωργία. Είδατε πως ξέφυγε, παιδιά, πολύ γρήγορα ο Γιώργος με αυτό το πολύ μεγάλο ποσό που έβγαλε στον προηγούμενο γύρο, γιατί είπαμε όποιος γυρίζει, κερδίζει. Σε ακούμε. Το κάπα. Και για 30. Το πι. Τα 500 και τα έχετε δει σίγουρα έτσι που υπάρχουν μέσα, γιατί λέω ότι τα αποφεύγετε με προσοχή. Και ακόμα μια φορά αποφεύγετε επιμελώς τα μεγάλα ποσά. Το Β. Όχι. Μανώ, μήπως με αυτά τα γράμματα που έβαλε η Γεωργία μας, έχεις αρχίσει και μαντεύεις αυτό τον γρίφο. Μου λείπει η δεύτερη λέξη. Για να γυρίσεις. Δέλτα. Όχι, Γιώργο, μήπως το υποψιάστηκες. Νομίζω ότι το έχω βρει, ναι. Θα πάρεις 100 ευρώ γιατί έχεις 60 με τη λύση του γρίφου. Σου αρκεί. Θα δοκιμάσω για τα 500. Σεβαστό. Υπάρχει 500 γιατί δεν το έχει φέρει κανένας. Για τον Παλαντέρ. Γιατί όχι. Τίποτα από τα δύο. Από το Χ. Έφτασε στα 110, δεν μπορεί να πάρεις περισσότερα γιατί δεν έχει άλλα σύμφωνα. Πήρες 10 ευρώ παραπάνω αυτά που θα σου έδινα εγώ. Καλά έκανες. Μπορεί τα 10 ευρώ να κρίνουν το παιχνίδι, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις, ναι. Έλα. Παραγωγή χοιρινού κρέατος. Λοιπόν, 110, λίγα, αλλά εδώ στην προηγουμένη περίπτωση ο Γιώργος με τα 1200 που βγάλε πριν, τώρα δεν τον έκαιγε και τόσο το ποσό. Τον έκαιγε οπωσδήποτε να πάρει και αυτό τον γρίφο, να τον βγάλει από πάνω του και φυσικά να παραμείνει πρώτος. Ενώ η Γεωργία με τον Μάνο δεν κατάφεραν τουλάχιστον στο γύρισμα να βγάλουν χρήματα. Μόνο με τη λεξομαχία, Γεωργία, είχες 100 ευρώ και με αυτά ακολουθείς από απόσταση τον Γιώργο. Όμως τώρα έχουμε πάλι λεξομαχία. Να δούμε αν η Γεωργία θα συνεχίσει να είναι καλή σε αυτό ή θα μπει στη μάχη και ο Μάνος. Η κατηγορία είναι πριν και μετά. Η πρώτη λέξη είναι στην καθαρεύουσα.
Γεωργία. Άκων Ακούσιος. Μπράβο, γιατί ενώ πάτησε σχεδόν την ίδια στιγμή με τον Μάνο, έστω αυτό το κλάσμα δευτερολέπτου που χρειάστηκε, σου έδωσε τη δεύτερη συνεχόμενη λεξομαχία που σου επιτρέπει να προσθέσει άλλα 200 ευρώ στο ταμείο σου, να φτάσει στα 300, οπότε η διαφορά σου είναι 1050 από τον πρωτοπόρο Γιώργο. Αλλά υπάρχει κάτι πολύ σπουδαίο που έκανε και για σένα, αλλά και για τον Μάνο, θα το εκμεταλλευτεί και εσύ δηλαδή. Όταν γυρίσουμε από τι διαφημίσει, θα ξεκινήσει εσύ, Γεωργία, να παίζει. Μετά, αν χρειαστεί ο Μάνος, και θα παίξει τελευταίος ο Γιώργος στον τέταρτο γύρο. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις, εκεί όπου η Γεωργία μας θα εκμεταλλευτεί και το άλλο, θα μπορέσει να διαλέξει την κατηγορία με την οποία θα ξεκινήσουμε. Τώρα θα χαζέψετε λίγο έτσι. Λίγο, ρε παιδί μου, μια κλεφτή ματιά στο Nissan Togg, το οποίο μπορεί να φύγει για Κρήτη, νότια Κρήτη σήμερα, δεν ξέρω. Μπορεί να φύγει για Σαλόνικα, διπλό δρομολόγιο, μια και έχουμε δύο γειτόνους εδώ πέρα, τον Γιώργο και την Γεωργία, και συνονόματος κιόλας, έτσι. Να φύγει παρεούλα. Αν κερδίσει ένας από τους δύο στο αυτοκίνητο, μην τον αφήσει τον άλλον εδώ το stop. Ας τον πάρει... δρόμο μας είναι. Στον δρόμο είναι. Ας τον πάρει μαζί, γιατί υπάρχει πολύ χώρο και ένα αυτοκίνητο το οποίο θα λατρέψετε. Δηλώνετε συμμετοχή τώρα. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr. Για περάστε, γιατί ξεκίνασε λίγο η δεύτερη φάση του παιχνιδιού και έχει πάρει πάρα πολύ φορά από Τσαλονίκη ο φίλος μου ο Τζόρτζ. Πολύ φορά και όχι τίποτα άλλο. Έχει την γειτόνισσά του, τη Γεωργία, που θέλει να τον πλησιάσει και παίζει και πρώτη τώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και μάλιστα τώρα επιλέγει και την κατηγορία. Να σου προσφέρω τρεις κατηγορίες. Μου προσφέρεις. Λοιπόν, πρώτη, και άκουσέτε και διάλεξε την καλύτερη. Πρώτη είναι στίχος τραγουδιού. Με αυτά είσαι εντάξει, τα πας καλά, θυμάσαι λόγια. Θυμάσαι λόγια. Ελληνικά σύριαλ. Και με αυτό καλά. Και με αυτό καλά. Άρα έχουμε δύο κατηγορίες που σου αρέσουν. Έχουμε δύο καλά, ναι. Οδή και λεωφόροι με τους δρόμους. Όχι και έτσι. Όχι και πολύ καλά. Φαντάσου δηλαδή να σου πω ότι είναι και αθηναϊκοί δρόμοι. Με τίποτα. Ωραία. Οπότε ξέρουμε τι δεν θα επιλέξεις. Εννοείται αυτό. Ανάμεσα στα σύριαλ και τα τραγούδια και τους στίχους των τραγουδιών. Στίχοι τραγουδιών. Αγοράζουμε στίχο τραγουδιών. Στίχος ενός τραγουδιού. Πάμε. Ένα ωραίο γοτθικό τραγούδι, έτσι, που έρχεται από τα βάθη του χρόνου. Στη Γερμανία το τραγουδούσαν το Μεσαίωνα. Βεβαίως να πω ότι είναι ελληνικό. Ξεκάθαρα δεν θα βάζαμε ποτέ ένα ξένο στίχο, θα ήταν πολύ τραβηγμένο για μας. Αλλά κάποια στιγμή θα αναγκαστούμε, κάποια στιγμή στην 37η σεζόν, να βάζουμε ναι και τέτοια τραγούδια. Λοιπόν, εδώ έχουμε το ελληνικό κομμάτι. Πάμε να βρούμε τα λόγια. Πολύ φίλο σου ο detective, είναι δικό σου. Ένα άνετο ξεκίνημα. Άχαστο το λέω αυτό, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις ποτέ. Ποιο κουτάκι ανοίγουμε? Θέλω το πρώτο κουτάκι από την πρώτη λέξη. Λογικό. Να δούμε λιγάκι τι κρύβεται εκεί. Να καταλάβουμε πάνω κάτω που οδεύουμε. Μάλιστα. Οπότε, η βοήθεια που πήρες είναι πολύ μεγάλη. Αρκετά. 100. Ωραίο ποσό. Το μη. 4 εκατοστάρικα, μάνι στην τσέπη της. Και ένα εκατοστάρικο πριν, 5 σύνολο. Και 3 που έχει στην άκρη, 8. Να πως μειώνει και ψαλιδίζει τη διαφορά από τον Γιώργο πολύ πολύ γρήγορα. Μπράβο. Είναι ο γύρος. Το ταφ. Άλλα 200. Έχει φτάσει σε αυτό το γύρο μόνο τα 700 ευρώ. Θα αγοράσω το Α. Και μπορεί και να άργησες. Ούτε 10. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Μας έχει πιάσει μια στεναχωριά. Ούτε 10. Προσποιήσου ότι είσαι στεναχωρημένη και που είχε μόνο 9. Ναι. Παίρνει την ανάλογη πόζα. Μέχρι να γυρίσει η Νατάσα μας βεβαίως όλα αυτά τα Α που ήταν 9. Θα αγοράσω το όμικρον. Πολύ ωραία. Θα αγοράσω το έψιλον. Αυτά τα τρία συνεχόμενα φωνήματα που αγόρασες σε βοήθησαν πάρα πολύ. Μην πω και να λύσεις το γρίφο. Στίχος τραγουδιού είναι, έχεις 4 εκατοστάρικα πάνω σου.
Έλα, δεν μπορεί να είσαι τόσο άκυ. Αυτό ακριβώς που είπε η Νατάσα. Όχι. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, να φτάνεις κοντά στο χιλιάρικο, μόνο και μόνο για να χρεοκοπήσεις μετά από λίγα γυρίσματα. Λυπάμαι πολύ. Μανώ, εσύ οφείλεις να εκμεταλλευτείς την ατυχία που είχε η Γεωργία. Έχει βάλει σχεδόν όλα τα γράμματα εκεί. Κάτι λίγο απομένει για να πάρεις τα πρώτα σου χρήματα. Ναι, είναι 100. Το γάμα. Απαπα, από που πέρασες, από κάτι που δεν θα σου στερούσε λεφτά ή δεν έχεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχανες και τη σειρά σου. Είναι 200. Το λάμδα. Πάρα πολύ ωραία. Είναι 400 ευρώ. Έφτασες και εσύ πολύ γρήγορα στα 500. Μήπως έλυσες το γρυφό. Όχι. Το ρο. Νομίζω ήρθε η ώρα να αγοράσω. Ναι. Θα αγοράσω το γιώτα. Θα αγοράσω. Όχι. Θα γυρίσω. Άλλαξε γνώμη, το σέβομαι. Πολύ τελείωσε. Το νι. Εάν είναι η τελευταία λέξη που σε δυσκόλευε, πιθανότατα τώρα έλυσε το γρίφο. Πιθανότατα. Όχι. Κολλήσει τελείως. Είσαι τυχερός, αδελφέ μου. Άκου τώρα εδώ. Σύντεκνε. Ένα σύμφωνο και ένα φωνήεν. Πρόσεξε, δεν θα ξοδέψεις κάτι. Πρέπει να βρεις ένα από τα δύο. Αν βρεις και τα δύο, ακόμα καλύτερα, γιατί μάλλον θα λύσεις και το γρίφο. Ξεκινάμε. Το πι. Και ποιο είναι το φωνήεν. Ήψιλον, συγγνώμη. Πι και ύψιλον. Έχουμε πι, προφανώς έχουμε και το ύψιλον, το οποίο ακούσαμε εδώ με την κριτική την προφορά από το φίλο μου τον Μάνο, με την τοπιο λαλιά. Ωραία. Και το ύψιλον. Δεν σε βοήθησε να λύσει το γρίφο. Σου λείπει το τελευταίο, σωστά. Ναι. Οκ. Okay. Μπορώ. Θα εκτιμήσει την κατάσταση, θες να γυρίσεις ή να αγοράσεις, γιατί υπάρχει και φωνήεν και σύμφωνο. Θα αγοράσω το ήττα. Για να κερδίσεις λίγο χρόνο και μήπως τώρα έτσι σου έρθει η έμπνευση. Ή θα γυρίσεις και ό,τι φέρεις, γιατί έχει και χρεοκοπίες μέσα, αλλά έχει και λεφτά, ή θα το πεις και ό,τι γίνει. Για να... Το ό,τι γίνει όμως μπορεί να σου αφήσει 4,80. Τι θα κάνουμε. Θα το λύσω. Πάμε. Σε μια αλάνα που εμείς τη λέγαμε Μαρακανά. Σε μια αλάνα που εμείς τη λέγαμε Μαρακάνα. Προφανώς και το Μαρακανά είναι το σωστό, αλλά στο τραγούδι Λοκομόντο δεν μπορεί να το πάνε έτσι ανάποδα. Εκεί που το που του ρίχνανε με λίγο ρεγκετόν μέσα, το κάνανε Μαρακάνα. 4,80 παρακαλώ, μπράβο σου. Είναι τα πρώτα χρήματα που βγάζεις, έτσι όλοι έχετε πλέον λεφτά και μπράβο για αυτό. Μανώ, κακώς έστειλα στη θέση σου, έλα να παίξεις μπάλα στο Μαρακανά. Έχεις ρίξει και τη διαφορά κατά το χιλιάρικο. Αυτό σημαίνει μία που θα γυρίσεις, μία που θα φέρεις 500. Κινδυνεύει ο Γιώργος να χάσει την πρώτη θέση από σένα. Σε έφτιαξα. Ναι, πολύ. Πάμε στην κατηγορία. Η κατηγορία είναι ελληνικά σύριαλ. Ελληνικά σύριαλ. 2005-2006, για να σε βοηθήσω, θα πω ότι κανένα από αυτά δεν είναι της αγάπης μαχαιριά που ήταν στην Κρήτη. Κακώς. Αυτό περίμενες, πώς για πώς. Έλα, πάμε. Για να δούμε τα δύο αυτά σύριαλ. Πάμε. Σίγμα. Ρο. Άτυχος, Γιώργο. Τάφ. Και επειδή έχει λοιπόν, θα μας πεις και το επόμενο σύμφωνο, αφού αφαιρέσεις το 1-1 από τον τροχό της τύχης. Ποιο είναι το γράμμα. Θα πω το νι. Το νι.
Ωραία. Έγινε το 2 στα 2, πήρε 150 ευρώ. Ναι. Και θα γυρίσω γιατί. Είναι πολύ νωρίς για να τα βρούμε αυτά τα δύο σύρια. Δύο σύρια είναι. Δύο. Δύο. Μέσα από τα χέρια σου γλίστρησε αυτό το 500 άρικο. Από το μη. Ωραία. 500. Εντάξει, τώρα μη σκέφτεσαι τι θα γινόταν. Άλλωστε είσαι ο μόνος παίχτης που έχεις καταφέρει σε ένα αντίστοιχο ποσό να βγάλεις χρήμα. 2-10. Θα αγοράσω το ε. Είναι πολύ καλό αυτό. Πολύ καλό, θέλω και έπιπλα. Θα πω το λάμδα. Έστω ένα λάμδα θέλουμε. Και δεν έχει μόνο ένα, έχει δύο. Να λοιπόν τα έπιπλα τη 900, στα χέρια σου παρακαλώ. 4-36, φίλε. Ξέρω το μισό του δεύτερο. Θα κοράσω γράμμα για να βρω το πρώτο. Θα πω το α. Το α. Αν σε βοηθήσει. Το α, ίσως λύσεις και όλο το γρίφο. Να τα ανοίξει η Νατάσα μας. Πόσο είναι, 7. Πολύ καλά. Το πρώτο σου λείπει. Ο γάμα. Νομίζω ήρθε η ώρα να μην ρισκάρω άλλο. Έχεις 410 ευρώ, είναι ένα εξαιρετικό ποσό. Πάμε. Γάμος με τα όλα του, έλα να αγαπηθούμε. Darling ή χωρίς. Χωρίς darling. Θα το πω μετά αφού. Λοιπόν, έτσι, αυτά είναι τα δύο σύριαλ. Λοιπόν, 15 ετίας βεβαίως, αυτά τα δύο σύριαλ σου έδωσαν 410 ευρώ και κατάφερες να παραμείνεις στην πρώτη θέση παίρνοντας και τα έπιπλα. Βέβαια, δεν το ξεχνάει, πήγε να φύγει στη θέση του. Αυτά. Και κοίταξε τα έπιπλα, λέει την παίρνω την πολυθρόνα που υποσχέθηκαν εδώ. Πρέπει να φτάσει και στο τελικό γι' αυτό και μέχρι στιγμής θα πας πάρα πολύ καλά, Γιώργο μου, και πάρα πολύ τίμια και δίκαια. Έφτασε στα 1760 ευρώ. Έκτος γύρος τώρα. Σταμάτητε, Γιώργο, έλα. Γιατί είναι η σειρά σου να παίξεις πρώτος και να κλείσουμε τη δεύτερη φάση. Η κατηγορία είναι οδοί και λεωφόροι. Αθηναϊκοί δρόμοι. Θυμίζω τα παιδιά μας είναι από Θεσσαλονίκη και Κρήτη, οπότε λίγο δύσκολο. Αλλά εντάξει, ίσως τα έχετε. Δεν θα τα πω και σοκάκια, γιατί μιλάμε για δρόμους. Ίσως τα έχετε ακούσει. Πάμε. Από το ΤΑΦ. Τσιμισκή. Είναι. Καμία σχέση. Έτσι. Αυτά εκεί, δικά σας, επάνω. Θεσσαλονίκη. Όπα, διπλό ΤΑΦ. Πολύ χαρακτηριστικό. Από το ΡΟ. 2,70. Με τα πολλά γράμματα τα οποία έβαλες μόλις με δύο μάντεψιες. Μια χαρά. Θα δοκιμάσω από το νι. Το νι δύο φορές. Άλλη μία δωρεπιτάκι στα χέρια σου. Θα δοκιμάσω να αγοράσω φωνήν. Ναι. Αγοράσω το όμικρον. Εδώ δεν πρόκειται για δοκιμή. Μου δίνεις τα λεφτά και εγώ σου προσφέρω το φωνείο που θέλεις. Και να τάσσε το ανοίγει μάλιστα 5 φορές. 5. 2,90. Θα αγοράσω άλλο ένα φωνήν, το έψιλον. Μία λέξη που νομίζω ότι ξέρω, δεν την ξέρω τελικά. Άρα δεν ξέρεις κανέναν από τους 4 αθηναϊκούς δρόμους. Όχι. Ναι, ήρθε πάλι. Ναι. Από το σίγμα. Σίγμα για 500, δεν το έχουμε πει το σίγμα, ε. 1000. Αυτός είναι ο φίλος μου ο Γιώργος, που όταν φέρνει το 500άρικο ή κανένα 200άρικο, φροντίζει να παίρνει τετραψήφιο. Και εδώ είναι που κάνει πάντα τη διαφορά. Όμως, αυτός ο γρίφος, ο οποίος έχει φέρει μέχρι τώρα 1190 ευρώ, είναι και ο πιο δύσκολος για σένα, από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, διότι δεν γνωρίζεις κανέναν από τους 4 αθηναϊκούς δρόμους. Ή μήπως τώρα. Τώρα βρήκα έναν. Θέλουμε άλλους 3. Θέλουμε άλλους 3. Υπάρχει αγωνία λοιπόν, σε ακούμε. Θα αγοράσω φωνήν, θα αγοράσω το α. Τον τρίτο δρόμο ξέρεις, σωστά. Ναι. Οπότε θα αγοράσω το ύψιλον.
παίζει 400% σωστά, όχι απλά σωστά. Ωραία. Όμως τώρα... θα αγοράσω άλλα ένα φωνήν, το ΙΤΑ. Το οποίο βλέπεις κάπου. Το οποίο το βλέπω, ναι. Ωραία. Πόσες πιθανότητες υπάρχουν να γνωρίζεις και τους τέσσερις δρόμους? Τους δύο ξέρω. Τρίτο και πρώτο. Μάλιστα. Θα πω το μη. Και έτσι κλείσαμε με τον πρώτο δρόμο που ούτως ή άλλως γνώριζες εδώ και λίγα δευτερόλεπτα. Θα πω το θήτα. Και κλειδώνεις και την τρίτη λέξη, αλλά δεν έχει άλλο θήτα. Και συγγνώμη αν σου έκανα spoiler, απλώς επειδή γνωρίζω τους δρόμους, φανέρωσα ότι έχει ένα θήτα πριν αποκαλυφθεί. Αγοράσω φωνήν, αγοράσω το γιώτα. Αγοράζει το γιώτα, εμφανίζεται δύο φορές και κρατάει ένα τεράστιο ποσό στα χέρια του ακόμη. Εδώ είσαι υποχρεωμένος να γυρίσεις, μιας και τα φωνήντα τελείωσαν. Θα πω το ζήτα. Πολύ καλά θα κάνεις, γιατί πρόκειται για την οδό Ριζάρη. Και μας έμεινε μόλις ένα γράμμα για να λυθεί όλος ο γρίφος. Και για 200 ευρώ... Θα πω το κάπα. Έπαιξες με τις πιθανότητες, από τη στιγμή που δεν ήξερες τον δρόμο, και θα στερηθείς ένα ποσό που έφτανε τα 1.060 ευρώ. Και έλυσε και το γρίφο. Και έλυσε και το γρίφο. Έτσι, αν δεν έπαιρνε και το 200 αυτό, θα πήγαινε στα 1.060 και θα είχε διαβάσει το γρίφο. Γεωργία, σώθηκες και εσύ, σώθηκε και ο Μάνος, εκτός αν δεν λύσετε σωστά αυτόν τον γρίφο. Το λύνεις τώρα. Θα το λύσω. Πάμε. Ημιτού Εφρονίου Ερατοσθένους Ριζάρη. Ναι! Δραματικό φινάλε. Μπράβο, Γεωργία. Πήρες ένα πολύ ταπεινό κατοστάρικο, αλλά κράτησες τον Γιώργο σε μια απόσταση, ας την πούμε, ασφαλείας. Άλλο 1.760, άλλο κοντά 3.000. Θα κάναμε μια άλλη κουβέντα τώρα. Η λεξομαχία που έρχεται τώρα θα δείξει ποιος θα πάρει άλλα 200 και ποιος θα παίξει πρώτος στον 7ο γύρο. Η κατηγορία είναι γλύπτες. Αρχαίοι Έλληνες γλύπτες. Αυτή τη φορά είναι ο Μάνος. Σκόπας Μύρονας. Με το τελικό σήμα να έχει περισσέψει. Ήταν σχετικά εύκολο. Εδώ χρειάστηκε ταχύτητα και αυτή την ταχύτητα τη βρήκε ο φίλος μου ο Μανολιός, ο οποίος πήρε την πρώτη του, αν δεν κάνω λάθος, λεξομαχία για σήμερα. Διόρθωσέ με, Μάνο μου, πρώτη δεν είναι. Αλλά και την πιο σημαντική, γιατί αυτή η λεξομαχία δεν είναι ότι σου έδωσε το 200 που σε ανέβασε, είναι ότι σου έδωσε το δικαίωμα να ξεκινήσεις πρώτος. Πού? Στον τελευταίο μας γύρο. Ο τελευταίος γύρος θα έρθει αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και μόλις ολοκληρώσουμε και από αυτόν, ένας από τους τρεις παίχτες μας ίσως φύγει από εδώ με το νέο Nissan Juke. Εσείς χρειάζεται απλά να περιμένετε το διαφημιστικό και αν έχετε χρόνο και λέτε τι να κάνω σε αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί δεν δηλώνετε συμμετοχή, μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα εκεί που θα σας πει τώρα η Νατάσα μας. Για να έρθετε να παίξετε και εσείς, μπείτε στη σελίδα μας trochos.star.gr. Είμαι εδώ να ξαποστάσω λίγο πριν τον τελευταίο γύρο.
Γιατί αυτός ο τελευταίος γύρος με τις διαφορές που δεν έχουν δημιουργηθεί, μάλλον μας κρύβει αρκετές εκπλήξεις ακόμη. Βεβαίως θέλω να πω πως από το ξεκίνημα σχεδόν του παιχνιδιού, ο φίλος μου ο Γιώργος από Θεσσαλονίκη έχει 1760 ευρώ και με αυτά πορεύεται ως φαβορί. Αλλά τα φαβορί, για να είναι φαβορί, θέλουν κάνα διχίλιαρο, τριχίλιαρο διαφορά και εσύ δεν την έχεις αυτή τη διαφορά. Οπότε χρειάζεται υπομονή, γιατί τα πάντα θα περάσουν αρχικά από τα χέρια του Μάνου, που είναι δεύτερος με 680 ευρώ. Και τώρα που θα παίξει πρώτος στο τελευταίο γύρο, θα πάρει και 200 μπόνους με το καλημέρα. Τελευταίος γύρος για όλους, τώρα. Πολλά θα εξαρτηθούν και από την κατηγορία. Η κατηγορία είναι τίτλοι βιβλίων. Τίτλοι βιβλίων. Εδώ έχουμε τρεις γραμμές, αλλά ψάχνουμε δύο βιβλία. Όπως πάντα, τα έχει γράψει ο ίδιος άνθρωπος. Ένα από τα δύο βιβλία του βρίσκεται πάνω-πάνω. Στις τελευταίες δύο γραμμές είναι το δεύτερο. Αν δεν είχες την τύχη με το μέρος σου, δεν την είχες καθόλου. Με το πρώτο γύρισμα χάνεις τη σειρά σου. Γιώργο, εάν λύσεις ακόμη έναν γρίφο, είσαι τελικό 100%. Θα πω το σίγμα. Εδώ θέλω να πω το εξής. Ποσό σου έχει φτάσει μαζί με τα μπόνους πάνω από 2.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, 2.360, και έχεις μπροστά σου ένα ερωτηματικό. Επειδή το γράμμα που βρήκες εμφανίστηκε 4 φορές, αν σηκώσεις αυτό το ερωτηματικό και βρεις από κάτω το 200, θα το εισπράξεις επί 4. Αν βρεις θερακοπία, πάνε τα 400, πάει και η σειρά σου. Δεν το σηκώνω. Άρα πώς συνεχίζεις? Αγοράσω το έψιλο. Μαν, πραγματικά άτυχος. Λες αυτό να είναι, Γεωργία, για σένα το σημάδι ότι μπορείς να κάνεις την ανατροπή και από την τρίτη θέση να περάσεις πρώτη? Θα φανεί. Πάμε. Παιδιά, το έκανε! Έκανες τη μισή δουλειά. Η άλλη μισή είναι στο γράμμα. Το ταφ. 500. 1000. 1500! Οπότε τι γίνεται σήμερα εδώ? 2.100 ευρώ σήκωσε τα 500 και εδώ σταματάω να φωνάζω εγώ, γιατί χρειάζεται ψυχραιμία από όλους. Έχεις 2.100 από εκεί που είχες 400. Όμως, ενώ είσαι πρώτη, δεν το έχεις κλειδωμένο, άρα εξαρτάται από το αν θα λύσεις εσύ αυτόν εδώ το γρίφο. Θα αγοράσω το όμικρον. Πήγε καλά. Θα αγοράσω το έψιλον. Το γράμμα που είπε πριν από λίγο ο Γιώργος. Γεωργία, εδώ πρόκειται περί τεκτικής αυτοκτονίας. Δεν ήταν ψύχρεμη η Γεωργία. Κρατά τα λεφτά, αλλά χάνεις τη σειρά σου. Ξαναμπαίνει στο κόλπο ο Μάνος από εκεί που δεν το περίμενε. Ρε φίλε τώρα. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Και βεβαίως, Γιώργο, έχεις πέσει από το Everest, φίλε, και έχεις βρει πορτοφόλι, έτσι. Και ξέρεις πάρα πολύ καλά, αυτή τη φορά υπάρχει αντίπαλος. Άρα πρέπει να κρατήσεις στα χέρια σου το γρίφο. Πάμε. Αγοράσω ένα φωνήν. Ποιο είναι αυτό? Ο Α. Θα αγοράσω κι άλλο ένα φωνήν. Το γιώτα. Αμάν! Από το νι. Γλίτωσες από τη χρεοκοπία και σκόνταψες επάνω σε ένα γράμμα που δεν υπάρχει, το νι. Τι ζούμε και απόψε. Γεωργία, έχεις σωθεί από την τύχη, αλλά τώρα είναι στα χέρια σου όλο. Λοιπόν, θα αγοράσω το ύψιλον. Δεν έχει άλλα φωνήεντα όμως, οπότε ό,τι βλέπετε θέλει γύρισμα, γιατί είναι σύμφωνο.
κάπα. Τρίτη ανατροπή μόνο στον τελευταίο γύρο. Αλλά αυτή είναι και η ανατροπή που για σένα θα πρέπει να θεωρείται μοιραία. Μάλλον δεν ξέρω αν υπάρχουν περιθώρια όχι απλά να μαζέψεις ξανά τα χρήματα, αλλά να φτάσει πάλι το παιχνίδι στα χέρια σου. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό. Και έρχεται ο Μάνος. Ένας παίκτης που έχασε δύο φορές τη σειρά του στα δύο αυτά γυρίσματα. Εγώ, αν δεν τελειώσει αυτός ο γύρος, δεν μπορώ να πω τίποτα, παιδιά. Τα έχω δει όλα. Τρεις φορές έχει ανατραπεί το παιχνίδι μας στο τελευταίο γύρο. Ένα jackpot θα μπορούσε να γυρίσει τούμπα όλο το παιχνίδι για σένα. Αλλά δεν ήλθε τώρα αυτό το jackpot. Ωστόσο, έχει ακόμη πολλά σύμφωνα. Μη. Ήτανε διπλό. Θα ξαναπώ πώς τα φωνήεντα δεν υπάρχουν στον πίνακα, άρα ό,τι βλέπετε έχει και λεφτά. Λίγο ακόμα και πας για το ερωτηματικό, όχι. Πι. Έχεις ένα ολοστρόγγυλο χιλιάρικο, κάτι που σημαίνει το jackpot σε οδηγεί αυτομάτως στην πρώτη θέση. Και όχι μόνο το jackpot, υπάρχουν κι άλλα ωραία πράγματα στον τροχό. Πρέπει να τα φέρεις. Ρο. Πολύ κρίμα, πολύ κρίμα, πολύ κρίμα. Για το Μάνο πολύ κρίμα, ο Γιώργος ανακουφίζεται από αυτό το τριπλό ρο, το οποίο θα μπορούσε να δώσει και με 200 ευρώ μόνο 600 στο Μάνο και ενδεχομένως τη νίκη, αλλά σου έδωσε μόλις 90. Αλλά υπάρχουν ακόμη 3 κουτάκια κλειστά. Όπα! Δυνατό, μην το χάσεις. Ζήτα. Ναι, γιατί πρόκειται για τζιμ. 300 ευρώ δωρεάν επιταγή και πριν γυρίσεις, να πω ότι έχουν μείνει δύο σύμφωνα και έχεις 1.400 ευρώ πια. Είναι στα 1.760 ο Γιώργος. Έχει καταλάβει ότι η διαφορά έγινε ξαφνικά τόσο μικρή που μπορείς με το επόμενο γύρισμά σου να περάσεις πρώτος. Θα το ζήσουμε όλο το έργο, έφερε 40. Πάμε. Λάμδα. Αυτή τη στιγμή έχεις 1.440. Βλέπω το 500άρικο. Βλέπω το jackpot. Και βλέπω και τη δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο το οποίο μπορεί να σε σώσει. Όχι. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα. Σ' ακούμε. Δέλτα. Και κάπου εδώ τελειώνουν όλα γιατί θα λύσει το γρίφο. Παιδιά, το πάλεψε. Ένα χειροκρότημα. Το πάλεψε ο Μάνος. Αλλά δεν ήρθανε ποτέ τα χρήματα και έτσι για ένα 250 εκεί κοντά θα τερματίσει δεύτερος. Πάμε. Διάβασε το γρίφο. Λόρδος Τζιμ, ο μυστικός πράκτορας. Τζόσεφ Κόνραντ, παρακαλώ. Έχει γράψει αυτά τα δύο βιβλία. Σου έλειψε άλλο ένα γύρισμα, θα πω ρε παιδί μου. Άλλο ένα γυρισματάκι. Εκείνα τα 20, 50, 50, 20. Λίγο πιο τυχερή στα ποσά, λίγο πιο τυχερή. Και φαντάζομαι ότι έχασε και δύο φορές τη σειρά στο τελευταίο γύρο. Παραλίγο να ολοκληρώσει μια φοβερή ανατροπή. Γιατί είχαμε ήδη τρεις σε αυτόν τον γύρο. Και χάρισε ένα Μάνο που το διεκδίκησε. Και χάρισε η Γεωργία η οποία έφτασε πάνω από 2.000 και στην πορεία και ατύχησε αλλά και έκανε ένα πολύ σημαντικό λάθος. Να επαναλάβει ένα γράμμα που έχασε ο Γιώργος. Και ο Γιώργος τώρα, που είχα σίγουρα 2 κιλά από το άγχος, τον υδρότα και όλα αυτά που συνέβη στο τελευταίο γύρο, μπορεί να χαμογελάσει γιατί είναι ο νικητής μας με 1.760 ευρώ πριν πάμε στον μεγάλο τελικό. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ το φίλο μου τον Μάνο. Τους χαιρετισμούς στην Νότια Κρήτη εκεί πέρα, φυσικά, σε όλη την ευρύτερη βεβαίως περιοχή. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Και Γιώργο,
να δω αν θα γυρίσεις με αυτοκίνητο, γιατί έχεις και κόσμο να μεταφέρεις. Έχω να μεταφέρω κόσμο και μετά να πάμε και για τσικουδιά στην Κρήτη. Έχουν γίνει προτάσεις φοβερές. Τι καθόμαστε τελικώς. Γιωργάρα από Σαλόνικα, από πάνω από όλοι, δεν σε ρώτησα ποτέ τι ομάδα είσαι. Ευτυχώς, γιατί μπορεί να είχαμε θέμα. Εγώ είμαι Άρης. Άκου τι λέει τώρα, δηλαδή να μας παρεξηγήσουν ότι γίνει Άρης να γουστάρεις. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα με τον Άρη και δεν έχω κανένα θέμα με τους ανθρώπους ποτέ. Γιατί εδώ οι άνθρωποι δεν έρχονται για την ομάδα, έρχονται για να κεραστούμε όλοι μαζί στο τέλος. Ειδικά από τους νικητές, ό,τι ομάδα και να είναι νικητές. Και εσύ είσαι νικητής, 1760 στην τσέπη και ό,τι έχει ο τελευταίος φάκελος. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Θα ήταν ωραίο να σταματήσεις σε κίτρινο, έτσι, για να σε πάει με την ομάδα. Το νούμερο 8, παρακαλώ, για έλα κοντά μου. Με αυτό θα κλείσουμε και με την κατηγορία Γιώργο που θα μας δώσει η Νατάσα. Η κατηγορία είναι στην εφημερίδα. Στην εφημερίδα. Να βάλουμε πρώτα τα 5 παραδοσιακά και να αρχίσουμε να βγάζουμε μια άκρη. Ναι. Α, λάμδα, πι, ταφ, σίγμα. Όχι σίγμα, όχι ταφ. Σειρά σου. Ρο. Ρο. Νι. Όπως λέμε. Νίκος. Μη. Όπως λέμε Μάνος. Και ένα φωνή. Το έψιλον. Στην εφημερίδα είναι η κατηγορία μας. Ακούσαμε ρο, νι, μη και έψιλον. Έτσι, αυτά δεν είναι τα γράμματα που ζήτησες. Και τα βάζουμε τώρα στον πίνακα, όσα υπάρχουν. Μόνο το ρο δεν βλέπω. Σούπερ το έψιλον, 10 δευτερόλεπτα τώρα. Ό,τι βλέπεις το διαβάζεις. Μελένα. Αλλιώς, στην εφημερίδα είναι η κατηγορία. Νομίζω ότι αγχώθηκες υπερβολικά. Δεν θέλω να ανοίξουμε το γρίφο τώρα, δεν θέλω να το ανοίξετε πραγματικά. Γιατί εδώ είναι ξεκάθαρα θέμα διαχείρισης άγχους. Ρε Γιώργαρα, η επιμέλεια δεν φαίνεται. Στην εφημερίδα τι κάνουμε, επιμέλεια των κειμένων. Φαντάζομαι κιόλας, δηλαδή δεν είναι. Επειδή έχω περάσει από τα δημοσιογραφικά γραφεία, νομίζω ότι φαινότανε. Φαινότανε. Παραγχώθηκες, νομίζω. Παραγχώθηκε και έχασε κάτι το οποίο ήταν τόσο εύκολο με τα γράμματα που ο ίδιος έβαλε, παιδιά. Κρίμα, ρε Γιώργο, έφτασαμε πάρα πολύ κοντά. Νομίζω ότι στρεσαρίστηκες λίγο παραπάνω από όσο έπρεπε. Για να διαβάσει αυτό που διαβάσαμε, νομίζω σχεδόν όλοι και οι συμπαίκτες, νομίζω το διάβασαν. Και η Νατάσα το διάβασε, που έριξε μια ματιά από πλάγια, φαντάσου. Πρόλαβε να το διαβάσει. Δεν θέλω όμως να τον πάρει από κάτω, γιατί είναι νικητής. Έχει πάρει 1760 και σίγουρα δεν έχει έρθει με τόσο εδώ. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Οπότε γυρίζει η Σαλόνικα νικητής. Τώρα το κοιτάς, γιατί λες τώρα μην γίνει καμιά στραβή. Ναι, οκ. Okay. Αυτό να δούμε. Μην γίνει καμιά στραβή. Να το δούμε μαζί. Εντάξει. Στραβή, μεγάλη στραβή δεν ήταν, αλλά τα 3.000 ήταν κάτι το οποίο με λίγη επιμέλεια θα τα έχεις πάρει. Αλλά εκεί η επιμέλεια κειμένου μας τα χάλασε. Δεν πειράζει. Ήρθα από Σαλόνικα, είναι και Άρης, τι να κάνω. Ήθελα, παιδί μου, τόσο να κάνουμε μια ένωση πάνω από το αυτοκίνητο Άρης ΠΑΟΚ και να κάνουμε high five σαλονικιώτικα. Δεν έγινε. Του δίνουμε 1760, γυρίζει Σαλονίκη, γιατί όποιος γυρίζει. Κερδίζει.